το Halloween έχει τελειώσει. Επιτέλους έχει βγει η μάσκα που δεν μπορούσα να αναπνέω. Έχουμε αλλάξει outfit και επιστρέφουμε στο GT Online για να δούμε το καινούριο Audi R8. Πολύ όμορφο εδώ πέρα σε κίτρινο χρώμα. Πώς λέγεται στο GT αυτό? Ο Bay 10F, το οποίο μας κόστησε 1,6 εκατομμύρια. Αλλά μπορείς να βλέπεις τη μηχανή, δες εδώ. Σε περίπτωση αν έχεις χάσει, ξέρω εγώ, το Halloween Week βίντεο που έχω βγάλει, θα τα λινκάρω όλα στην περιγραφή ένα προς ένα. Γιατί ξέρει την ιστορία, γιατί το YouTube μας γαμ... Για να το ακούσουμε λίγο. Τι φωνάζει η άλλη ρε? Θα δω τι σκορ να δώσω σε αυτό το αμάκ. Τι ταμπλό είναι αυτό, γιατί είναι τόσο ψηλά το dashboard, γιατί μου κόβει μισό δρόμο. Ωραία, φαίνεται να έχει φτερό που ανεβαίνει όταν πας γρήγορα. Ελπίζω να έχει ωραίο customization για να μπορέσουμε να το δώκουμε έτσι ωραίο 10 στα 10, 9 στα 10. Κατάλαβες, έχω μεγάλες ελπίδες για το συγκεκριμένο αμάξι. Όπως και η Enba έχει μεγάλες ελπίδες να τσεκάρεις το link για games σε καταπληκτικές τιμές και σε προσφορούλες. Διάφορα gift cards για διάφορες πλατφόρμες, ελληνικές PlayStation Plus κάρτες και φυσικά έχουν GTA Games και GTA Shark Cards και γενικά μεγάλη ποικιλία από διάφορα video games σε καταπληκτικές τιμές. Τσέκαρε το link στην περιγραφή τώρα, πάτα το! Έλα, Jimmy! Jimmy, έχω καινούριο! Magic Touch στο 225ο αμάξι μου θα κάνεις. Armor full, δεν το ξεχτάμε, brakes full για να σταματάει, γιατί θα το κάνουμε και πιο γρήγορο. Και bumpers, για να δούμε, έχουμε 19 ολόκληρες επιλογές. Και θέλω να δω τι ωραίο, θα το κάνω ψηλο YouTube-ίστικο αυτό το αμάξι. Και δεν έχει κάτι καλό, δεν μου άρεσε τίποτα από αυτά. Και επίσης κανονικά ξέρω ότι έχει white body conversion το συγκεκριμένο αμάξι. Γιατί το GTA έχει γίνει πλέον Need for Speed. Neon white body conversion, μόνο nitro λείπει να βάλουνε, μόνο... Wow. Ξέρεις τι, μερικά αμάξι το έχουν, απλά δεν είναι ακριβώς nitro. Έχουν ολόκληρα jet engines. Baltic Batmobile. Θεωρητικά ο Μπένι πρέπει να μας τα... Your currently vehicle cannot be modified here. Μπένι! Άνοιξε! Το Google μου είπε στο φέρω εσένα! Μπένι! Μπένι! Illegal for customization at Benny's Original Motorworks. Μπένι, αυτό είναι false advertisement. Θα σε πάρω δικαστήρια, θέλω content. Μετά από λίγο Google Research, παιδιά, ανακάλυψα πως Rockstar πλέον δεν θα κάνει μόνο drip feed τα αμάξια. Ξέρεις που ανακοινώνουν 20 αμάξια και τα παίρνουμε μία φορά την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα. Οπότε φαίνεται αυτό βγήκε πριν 2-3 εβδομάδες, πότε βγήκε και εγώ τώρα το θυμήθηκα. Και ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει το white body modification. Ο Benny δεν έχει πάρει ακόμα τα blueprints από την Rockstar και τα δικαιώματα για να το κάνει modify σε white body. Γι' αυτό κοστίζει 1,6 εκατομμύρια. Άλλες 800.000 θα το δούμε στον Benny το 2023. Anyway, για τώρα τον φέραμε στον Jimmy εδώ πέρα στα υπόγεια. Δεν νομίζω να κάνουμε και πολλά. Δεν θα βάλω τίποτα μπροστά. Το bumper delete όμως μ' αρέσει. Δεν ξέρω γιατί μ' αρέσει το bumper delete. Τα άλλα είναι ψιλομέχ. Νομίζω ξέρεις τι. Θα το κάνω bumper delete και μετά θα μας το φτιάξει ο Benny. Engine full. Exhaust. Τώρα δούμε τι exhaust μπορούμε να... Θα αλλάξει το exhaust. Τι είναι αυτό? Aluminium carbon Chrome Titanium Street. Αμάν, δες εδώ τι γίνεται. Δες εδώ τι αλλάζει ρε. Πάντα μ' άρεσαν τα Titanium ρε φίλε. So θα βάλουμε αυτό. Grill, για να δούμε τι μπορούμε να βάλουμε. Αυτό εδώ το κάνει έτσι ωραίο. Ξέρεις τι, νομίζω για αυτή τη φορά θα το φτιάξουμε ωραίο, χαλαρό. Είμαι ένα όριμο παιδί αυτή τη στιγμή. Ναι, και έχω βγάλει το πίσω προφυλακτικά. Το έχω χάσει στο parking. Θα αφήσουμε στο stock grill. Hood, για να δούμε τι μπορούμε να βάλουμε στο hood. Βλέπω carbon. Δεν υπάρχει νόημα για roof, για τις τρύπες στο καπό, γιατί η μηχανή είναι πίσω. Απλά θα βάλουμε έτσι πιο στυλάτο προστινό καπό. Xenon lights. Μοντέρνο αμάξι. Αυτοκόλλητα δε... Αυτό το κάνει ενδιαφέρον. Τα άλλα είναι λίγο μέχρι. Αυτό το είχαμε βάλει στην Lambo που είχαμε φτιάξει. Το σκέφτομαι γι' αυτό, για το Kisama εδώ πέρα. Να βάλουμε
carbon mirrors. Δεν έχουμε τίποτε carbon στο αμάξι. Domestic Japanese European. Μάλιστα. Βάλε primary mirrors. Play δεν ξέρω γιατί να βάλουμε, καθώς δεν υπάρχει. Ούτε μπροστά ούτε πίσω. Τώρα σε θέμα χρώμα, νιώθω πως το κόκκινο θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Πες μου και εσύ στα σχόλια τι νομίζεις ότι χρώμα θα του πήγαινε. Ναι, το κόκκινο είναι πολύ ωραίο. Αυτό το Torino Red. Το secondary φαίνεται να αλλάζει τα φρένα. Θα τα κάνω κίτρινα. Βασικά είναι ήδη κίτρινα, αλλά θα το κάνω race yellow γιατί φαίνεται πιο yellow. Roof fins μπορούμε να βάλουμε. Ναι, δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει να είναι σκέτο όλο ευθεία. Παρ' αυτά μπορούμε να αλλάξουμε την οροφή. Μπορούμε να κάνουμε carbon. Μπορούμε να κάνουμε έτσι λίγο πιο στυλά τη σαν το καπό μας. Rigid. Δεν ξέρω, γίνεται λίγο too much νομίζω. Νομίζω το αφήσω stock. Ναι, γενικά μπορούμε να ρίξουμε και τα side part. Skirts δεν θα βάλω γιατί δεν έχουμε βάλει τίποτα. Spoiler τώρα, μπορούμε να κάνουμε carbon το spoiler που σηκώνεται. Μπορούμε να βάλουμε αυτό το μικρό που δεν ξέρω αν θα σηκώνεται ταυτόχρονα. Μπορούμε να βάλουμε. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Έχετε και ένα αυτοκολλητάκι πίσω. Και αυτό εδώ, αλλά προτιμώ το άλλο. Μπορούμε να βάλουμε και μεγάλο αυτό. Πιθανόν να έχει ένα bug που να ξέρω εγώ να λειτουργεί ακόμα το μικρό αυτό που σηκώνεται μόνο του το stock. Αλλά ξέρεις τι, αυτό μπορεί να το βάλουμε όταν φέρει blueprints ο Benny. Μέχρι τότε θα βάλουμε prime flat ducktail. Να το χαμηλώσουμε τελείως. Full transmission, full turbo. Για κάποιο λόγο μου αρέσουν αυτά τα rims πάνω του. Το φρένο πίσω τι έχει πάθει, παιδιά? Το φρένο πίσω εξέχει. Ναι, Rockstar, δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό. Δεν ξέρω θα γίνανε τροχή. Άμα, δες εδώ τι γίνεται. Αυτά του ταιριάζουνε full. Ξέρεις τι, εγώ θα του βάλω αυτά και θα τα κάνω μαύρα. Bulletproof tires. Ελάχιστα πιο μαύρα τα παράθυρα. Και είναι έτοιμο. Είμαι ξενέρωτος. Αυτή τη στιγμή του δίνω 2 στα 10 και είχατε ελπίδες για 10 στα 10. Μπορεί να το σώσει ο Μπένι, ξέρω εγώ. Το φτερό δουλεύει, ρε. Το φτερό δουλεύει. Αυτό μου αρέσει. Είναι σχετικά γρήγορο και κρατιέται στο δρόμο σε σχέση με το άλλο αμάξι που φτιάξαμε που είναι παρόμοιο με Hot Wheels. Που με παραμικρό έκανε σβούρες στο δρόμο. Για να το δούμε λίγο. Έχουμε μπροστά χώρο να βάλουμε τουλάχιστον 2 παιδάκια. Καλά, οι πόρτες είναι όντως φαίνονται πολύ ωραίες. Να, εδώ η μηχανάρα που γράφει ο Μπέ εκεί πέρα και είναι λες και έχουν το σήμα της Audi. Φαίνεται, ξέρεις γιατί είναι Audi, γιατί το λέω Audi R8, έτσι. Yeah, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ξέρεις τι, εντάξει, όχι 2 στα 10, 4 στα 10 του δίνω αυτόν ο αμάξι. Αυτό είναι πριν τον Benny δηλαδή, μετά τον Benny μπορεί να αλλάξει. Και για αυτό ελπίζω.